τραγούδι εγώ το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Στο Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά. Να το τον επεισόδιο που λέγαμε χθε. Μιλάμε. Wow. Δεν γίνεται να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με αυτό το ζευγάρι, γιατί το T-Life έχει εξασφαλίσει αποκλειστικές φωτογραφίες από τις διακοπές. Κάτσε να πάω κοντά. Μπορώ. Συγγνώμη, γιατί δεν μπορώ να το δω από Μαρία, μακριά. Μην πας, γιατί θα δεις πολλά πράγματα. Βάλτε μου το σκάφος. Εγώ νόμιζα ότι είναι βάρκα, αλλά είναι σκαφάρα. Έχει φωτογραφίες που έχουν πάει στον Μπόρο, στο ξενοδοχείο του φίλου. Α, το είδα. Του Γιώργου. Ωραίο. Του μια χαρά σκάφος. Σκαφάρι. Και φαίνονται να κάνουν μόνο οι δυο τους στο μπάνιο τους, να περπατάνε στη μαρίνα με τις πετσέτες στο χέρι και να πηγαίνουν στο σημείο που ήθελαν να απολαύσουν τον ήλιο και την ωραία θάλασσα και τις πολύ ωραίες μέρες που κάνει. Γιατί το ρεπορτάζ του T-Life αναφέρει ότι η Μαρία Αντωνά ήταν πάρα πολύ περιποιητική με τον Γιώργο Λιάγκα και του βάζει συνέχεια αντιλιακό για να μην καεί. Και κάνει μπάνιο όλο τον χρόνο, οπότε είναι μαυρισμένος. Και είναι και 2 μέτρα ο Γιώργος Λιάγκας, θέλει 2 κουτιά. Αλλά και 2 λίτρα στην καθισιά του. Δείχνει μια διάθεση και ανέβασαν χθες το βράδυ stories και οι δύο. Ο Γιώργος πολύ ρομαντικά με την Πανσέλινο που ήταν χθες, όπως είχαμε πει και εμείς εδώ, και είπε τι ωραία. Από σε αποκλειστικότητα. Αποκλειστικά, το είχαμε πει, είχε Πανσέλινο χθες. Και η Μαρία έκανε repost ένα story του Σπύρου Λάζαρη, ο οποίος του τάγκαρε. Και από ό,τι φαίνεται έχουν πάει ζευγάρια, γιατί πήγαν να βρουν τον Σπύρο Λάζαρη και την Ευαγγελία Ραβανή. Και ο Γιώργος με τη Μαρία. Ξέρεις, εγώ έχω μια πορεία. Γενικότερα μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι ότι προβάλλεται πολύ συγκεκριμένη σχέση του Γιώργου. Φαντάζομαι έχει και προηγούμενες σχέσεις. Αλλά για ποιο λόγο. Αυτό ακριβώς. Πιστεύω ότι αυτό το έχει αφήσει, δηλαδή, ότι δεν τον ενοχλεί να βγαίνει. Ότι είναι το αφήνω, δεν τον αφήνω. Όταν είσαι σε μια πολύ καλή φάση τη ζωή σου, τα έχει βρει με τον εαυτό σου. Έχει τα παιδιά σου, έχει τη δουλειά σου. Μπορεί να είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Και πριν είχε τη δουλειά του και τα παιδιά του. Να είναι τώρα πιο απελευθερωμένος να δούμε και τη ζωή του. Είναι μια σχέση που δεν τον νοιάζει να την επικοινωνήσει, γιατί μπορεί να νιώθει πάντως, να πω κάτι. Γιατί οι φωτογραφίες. Συμφωνώ με τη Μαρία, είναι αυτό ακριβώς και μένα. Μπορεί και να είναι ερωτευμένος άνθρωπος, ρε παιδιά. Δεν έχω εντυπωσιαστεί από όσο ξέρω τον Γιώργο που αυτή η σχέση έχει βγει τόσο πολύ προς τα έξω. Θα μπορούσε να το έχει σταματήσει, δεν είναι κάτι. Στην τελική, ο Γιώργος δεν μας έχει απασχολήσει με σχέση του μετά το διαζύγιο. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, αλλά είναι και 100 χρόνια από το διαζύγιο. Κάποτε θα έβγαζε και μια σχέση μετά το διαζύγιο του. Το έχει υπογείξει ότι δεν ήταν μόνο του, απλά δεν είχε επικοινωνηθεί τίποτα. Τώρα, τι είναι, να πω, όλα είναι όπως όταν χωρίζεις και έχεις παιδιά, γνωρίζεις ανθρώπους. Δεν θέλεις τα παιδιά σου να βλέπουν κάθε τρεις και λίγο έναν άνθρωπο που δεν έχει τσεκαριστεί και μετά βγαίνει από τη ζωή σου. Είναι σαν να βάζει τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι του όταν είναι ένα πρόσωπο δημόσιο και κυκλοφορεί στα μίντια ότι ο μπαμπά σου είναι με αυτή. Ο μπαμπά σου τώρα είναι με την άλλη μπαμπά σου. Δεν γίνεται. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι είναι καθοριστικό να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση και πού θα καταλήξει. Να είναι καλά και να περνάνε ωραία. Έτσι. Συνεχίζουμε με το φίλο της εκπομπής, τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος είχε γενέθλια πριν από λίγες μέρες και χθες το βράδυ είχε συναυλία στη Χαλκιδική σε ένα φανταστικό πάρτι με πάρα πολύ κόσμο. Του έφεραν τούρτα οι φίλοι και οι συνεργάτες του, του τραγούδισαν τα χρόνια πολλά, πολύ όροφη η τούρτα. Ήταν πολύ χαρούμενος εκείνος. Έκλεισε τα 54 ο Αντώνης Ρέμος. Περνάνε τα χρόνια. Αντώνη. Χρόνια πολλά, Αντώνη. Και η αφιέρωση που έκανε είχε να κάνει για τα παιδιά όλου του κόσμου να είναι καλά και φυσικά η κόρη του η Ελένη. Ήταν εκεί και η Ιβόνη και ο Κώστας ο Πιλαδάκης. Ήταν πάρα πολύ δικοί του άνθρωποι. Ήταν μια φανταστική συναυλία. Μέχρι το πρωί τώρα στη Χαλκιδική καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έτσι είναι όλη η Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι μου πες, Κωνσταντίνε. Πανικός, λέω, θα γίνεται Χαλκιδική. Τώρα σαν τη Χαλκιδική δεν είναι. Να είσαι στη δουλειά, να έρχεται η οικογένειά σου, η γυναίκα σου, η κόρη σου, η φίλη σου, να σου κόβουν τούρτα πάνω στη σκηνή. Είναι συγκινητικές στιγμές. Θα κλάψω. Ναι. Λοιπόν, και κλείνουμε με τον Τριαντάφυλλο, τον οποίο είχαμε καιρό να ακούσουμε, αλλά ήταν να μην πάρει μπρος. Σε ένα βίντεο που δεν έχει έρθει μέχρι στιγμή στο φως της δημοσιότητας, ο Τριαντάφυλλος κάνει τη δική του καταγγελία για τα βραβεία MAD, υπερασπίζεται πάρα πολύ τον Νίκο Οικονομόπουλο, αλλά και τον ίδιο. Να δούμε τι λέει και γιατί χαρακτηρίζει τα βραβεία ψεύτικα βραβεία, ψεύτικα μπουρεκάκια, ψεύτικα όλα. Πάρτι μεταξύ σας, δεν βαρεθήκατε, δηλαδή και τα ίδια. Το βαρέθηκε το τηλεκοντρόλ, το βαρεθήκατε και εσείς ήδη βασικά. Γι' αυτό δεν είναι και επιτυχία. Ο καθένας θα κάνει δικά του βραβεία. Οικονομόπουλος με τον έκτοντο άγγελο, ας πούμε, δεν έπρεπε να είναι στα βραβεία. Το σε παίρνω για να σου πω 23 εκατομμύρια, δεν έπρεπε να είναι στα βραβεία. Απλά το παρεάκι μας εκεί, όποιος είναι στην εταιρεία τη συγκεκριμένη, να προχωράει. Σε βραβεία ψεύτικα, όχι σε τίποτα άλλο, γιατί σε τίποτα άλλο δεν προχωράει. Τι να πω, μέσα στην ψευτιά θα ζούμε συνέχεια.
Παλιό κόσμο και παλιοκοινωνία. Και μετά ανέβασε και ένα βίντεο ο Τριαντάφυλλος που φαίνεται ο Νίκος Οικονομόπουλος την ημέρα. Αυτό το βίντεο ακριβώς. Την ημέρα των βραβείων ΜΑΤ, την περασμένη Τετάρτη, είχε συναυλία με 20.000 κόσμου. Καλά, πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε για τον Οικονομόπουλο. Γιατί αυτό το τραγούδι δηλαδή είναι και τραγουδάρα. Δεν γίνεται. Και επιτυχία. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία νομίζω τη χρονιά. Και να μην πάει Οικονομόπουλος για να δείξει ότι είσαι πραγματικά, έχει κύρος αυτό που κάνει. Ακριβώς. Δώσ' δύο βραβεία. Ναι, μην τα πάρει. Και ο Θοδωρής Μαραντίνης, χθες είδαμε ότι ήταν λίγο καταγγελτικό. Πάντως ξέρετε κάτι. Είναι κάπου στη μέση βέβαια. Δηλαδή και μια διοργάνωση, γιατί είναι μια ιδιωτική διοργάνωση. Τι ιδιωτική. Και επειδή είναι ιδιωτική διοργάνωση, κάνει ό,τι θέλει, το στείνει. Δηλαδή και εμένα είναι σπίτι μου, αλλά δεν βάζω πάντα το φλουρί στο κομμάτι μου, ρε φίλε. Θέλω βραβείο, άμα θέλεις, φτιάξεις εσύ άλλη διοργάνωση. Παιδιά, εσύ δωρε μπερδεύεσαι, γιατί εδώ ψηφίζει ο κόσμος. Δεν υπάρχει επιτροπή να κάνει ό,τι θέλει. Έχει ψηφίσει ο κόσμος και έχει αποφασίσει. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και τα νούμερα μιλάνε συγκεκριμένα. Δηλαδή έχεις κάνει αυτά τα views, έχεις κάνει αυτές τις μεταδόσεις.